Ο βδελιρός. Δεν είναι δύσκολο να ορίσει κανείς τη βδελιρία, γιατί πρόκειται για μια πεδαριώδη συμπεριφορά, κατάδειλη και επονίδιστη. Ο βδελιρός, πάλι, είναι το είδος ανθρώπου που, όταν συναντά στο δρόμο του ελεύθερες γυναίκες, σηκώνει το ένδυμά του και δείχνει τα γενετικά του όργανα. Στο θέατρο χειροκροτεί, όταν οι άλλοι έχουν σταματήσει, και σφυρίζει τους ηθοποιούς, τους οποίους οι υπόλοιποι απολαμβάνουν να βλέπουν. Όταν γίνεται σιωπή στο θέατρο, αυτός σηκώνει το κεφάλι και ρεύεται, για να κάνει τους θεατές να γυρίσουν και να τον κοιτάξουν. Όταν έχει κόσμο στην αγορά, πηγαίνει και στέκεται στους πάγκους με τα καρύδια, τα μύρτα ή τους καρπούς και τραγανίζει, μιλώντας ταυτόχρονα με τον πολιτή. Φωνάζει κάποιον από τους παρισταμένους με το όνομά του και ας μην είναι φίλος του. Όταν βλέπει ανθρώπους να πηγαίνουν κάπου βιαστικοί, τους φωνάζει να τον περιμένουν. Πλησιάζει και συγχαίρει κάποιον ο οποίος έχασε μια σημαντική δίκη και απομακρύνεται από το δικαστήριο. Αγοράζει λιχουδιές για τον εαυτό του, νοικιάζει αυλητρίδες και επιδεικνύει τα ψώνια του σε όσους συναντά και τους προσκαλεί να φάνε. Στέκεται στην είσοδο του κουρίου ή του μυροπολίου και αναφέρει ότι σκοπεύει να πιει μέχρι να μεθύσει. Ο ασυγχρόνιστος. Έλλειψη συγχρονισμού είναι η επιλογή χρονικής στιγμής που ενοχλεί εκείνους που συναντώνται. Ενώ ο ασυγχρόνιστος, το είδος του ανθρώπου, ο οποίος έρχεται να ζητήσει συμβουλές την ώρα που κάποιος είναι απασχολημένος. Στην ερωμένη του κάνει καντάδα ενώ αυτή έχει πυρετό. Πηγαίνει σε κάποιον που μόλις έχασε κάποια υπόθεση εγγύησης και τον παρακαλεί να εγγυηθεί και για αυτόν. Όταν είναι να καταθέσει ως μάρτυρα στο δικαστήριο, προσέρχεται σε χρόνο κατά τον οποίο η υπόθεση έχει ήδη κριθεί. Όταν είναι καλεσμένος σε γάμο, αυτός κατηγορεί το γένος των γυναικών. Προσκαλεί σε περίπατο κάποιον, ο οποίος μόλις έχει φτάσει μετά από μακρά οδηπορία. Είναι ικανός να φέρει αγοραστή που δίνει περισσότερα χρήματα σε κάποιον ο οποίος έχει ήδη πουλήσει το εμπόρευμά του. Σηκώνεται και προσπαθεί να διαφωτίσει πάλι από την αρχή ανθρώπους που έχουν ήδη ακούσει και κατανοήσει κάποια υπόθεση. Είναι πρόθυμος να φροντίσει για τη διεκπεραίωση κάποιας υπόθεσης για την οποία ο άλλος δεν επιθυμεί να έρθει εις πέρας. Ντρέπεται όμως και να το αρνηθεί. Έρχεται και ζητά τον τόκο την ώρα που οι άλλοι κάνουν θυσία και έχουν έξοδα. Όταν τιμωρούν κάποιον δούλο, αυτός στέκεται δίπλα και αναφέρει ότι και ένας δικός του δούλος, όταν τιμωρήθηκε κάποτε με τον ίδιο τρόπο, πήγε και κρεμάστηκε. Όταν παρευρίσκεται σε κάποια υπόθεση διαιτησίας, κάνει τους αντιδίκους να έρθουν σε σύγκρουση μεταξύ τους, ενώ και οι δύο πλευρές είχαν την πρόθεση να συμβιλειωθούν. Όταν θέλει να χορέψει, προσκολάται σε κάποιον που δεν έχει ακόμη μεθύσει. Ο υπερβολικός. Δίχως αμφιβολία, ο υπερβολικός ζήλος θα φανεί ότι είναι καλοπροαίρετη ανάληψη λόγων και πράξεων. Ενώ ο άνθρωπος της υπερβολής είναι το είδος του ανθρώπου που σηκώνεται και εξαγγέλει υποσχέσεις, τις οποίες δεν θα καταφέρει να εκπληρώσει. Ενώ όλοι συμφωνούν ότι ο αγώνας του είναι δίκαιος, αυτός δείχνει υπερβολική επιμονή και χάνει την υπόθεση. Αναγκάζει το δούλο να κεράσει περισσότερο κρασί από όσο μπορούν να πιούν οι καλεσμένοι. Χωρίζει αυτούς που τσακώνονται, ακόμη και εκείνους που δεν τους γνωρίζει. Προχωρά μπροστά ως οδηγός σε κάποιο μονοπάτι, ύστερα όμως δεν καταφέρει να βρει προς τα που κατευθύνεται. Έρχεται και ρωτά τον στρατηγό πότε σκοπεύει να παρατάξει το στράτευμα και τι σύνθημα θα δώσει μεθαύριο. Πηγαίνει στον πατέρα του για να του πει ότι η μητέρα του ήδη κοιμάται στο υπνοδωμάτιο. Παρά την απαγόρευση του γιατρού να μην δώσει κρασί, αυτός λέει ότι θέλει να κάνει μια δοκιμή και δίνει στον ασθενή να πιει για τα καλά. Χαράζει στο μνήμα μιας γυναίκας που πέθανε το όνομα του άνδρα της, του πατέρα της, της μητέρας της και της ίδιας, καθώς και από πού ήταν, προσθέτοντας ότι όλοι τους ήταν χριστοί άνθρωποι. Όταν πρόκειται να δώσει έναν όρκο, λέει στους παρισταμένους «Έχω ορκιστεί πολλές φορές στο παρελθόν». Ο βραδίνους. Η βραδίνια είναι, για να την ορίσουμε, μία νοθρότητα της ψυχής στα λόγια και στις πράξεις. Ενώ ο βραδίνους, το είδος του ανθρώπου που, αφού κάνει έναν υπολογισμό χρησιμοποιώντας λιθαράκια και βρει το άθροισμα, ρωτά κατόπιν το διπλανό του
Πόσο μας κάνει όταν είναι κατηγορούμενος σε δίκη και πρόκειται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο, το ξεχνά και πάει στην εξοχή. Όταν είναι θεατής στο θέατρο, πέφτει σε ύπνο και απομένει μόνος του. Αν έχει φάει πολύ, σηκώνεται τη νύχτα να πάει στο μέρος και τον δαγκώνει το σκελί του γείτονα. Αν αποκτήσει κάτι και το αποθέσει ο ίδιος σε κάποιο σημείο, το ψάχνει και δεν μπορεί να το βρει. Σε αυτόν που του αναγγέλει ότι πέθανε κάποιος από τους φίλους του, για να παρευρεθεί στην κηδεία, λέει σκυθροπιάζοντας και δακρύζοντας: «Η ώρα η καλή». Είναι ικανός να πάρει μαζί του μάρτυρες όταν είναι να εισπράξει χρήματα που του οφείλονται. Ενώ είναι χειμώνας, μαλώνει με το δούλο του γιατί δεν του αγόρασε αγκούρια. Αναγκάζοντας τα παιδιά του να παλέψουν μαζί του και να τρέξουν, τα κάνει να εξαντληθούν. Όταν μαγειρεύει ο ίδιος φακί στην ύπεθρο, ρίχνει δύο φορές τη χύτρα αλάτι και κάνει τη σούπα να μην τρώγεται. Όταν βρέχει ο Δίας, αυτός λέει: «Μοσχοβολούν τα άστρα», ενώ οι άλλοι λένε: «Μοσχοβολά η γη». Αν του πει κάποιος: «Πόσοι και πόσοι νεκροί δεν πέρασαν τις ιερές πύλες για να ταφούν», εκείνος του απαντά: «Μακάρι να είχαμε κι εγώ κι εσύ τόσους». Ο φύλαυτος. Η φυλαυτία είναι λεκτική τραχύτητα στις συναναστροφές, ενώ ο φύλαυτος, το είδος του ανθρώπου που όταν τον ρωτούν «Πού είναι ο τάδε», αυτός απαντά: «Μη με ενοχλείς». Όταν κάποιος τον χαιρετά, αυτός δεν ανταποδίδει το χαιρετισμό. Όταν πουλά κάτι, δεν λέει στους αγοραστές πόσο θα το έδινε, αλλά ρωτά: «Πόσα πιάνει?». Σε αυτούς που τον τιμούν και τους στέλνουν φαγητό στις γιορτές, λέει ότι αυτά που του δίνουν δεν αξίζουν τίποτα. Δεν συγχωρεί ούτε αυτόν που τον λάσπωσε χωρίς να το θέλει, ούτε αυτόν που τον έσπρωξε, ούτε αυτόν που τον πάτησε. Στον φίλο που τον παρακινεί να συνεισφέρει ένα ποσό σε έρανο, αφού του πει στην αρχή ότι δεν θα δώσει, ύστερα έρχεται και φέρνει το ποσό προσθέτοντας: «Πάνε χαμένα και αυτά τα χρήματα». Αν σκοντάψει στον δρόμο, είναι ικανός να καταραστεί την πέτρα. Δεν περιμένει κανέναν για πολλή ώρα. Δεν καταδέχεται ούτε να τραγουδήσει, ούτε να απαγγείλει, ούτε να χορέψει. Είναι ικανός να μην προσφέρει ευχαριστίες ούτε στους θεούς. Ο δυσιδαίμονας. Χωρίς αμφιβολία, η δυσιδαιμονία θα φαινόταν ότι είναι δειλία μπροστά στη θεότητα. Ενώ ο δυσιδαίμονας, το είδος του ανθρώπου που, αφού πλύνει τα χέρια του στην πηγή και ραντίσει όλο του το σώμα με νερό από κάποιο ιερό, βάζει στο στόμα του φύλλο δάφνης και κυκλοφορεί έτσι όλη μέρα. Αν μια νυφίτσα διασχίσει τυχαία το δρόμο, δεν προχωρά στην πορεία του, προτού διαβεί από εκεί κάποιος άλλος ή σκορπίσει από πάνω από εκείνο το σημείο τρεις πέτρες. Όταν δει φίδι στο σπίτι του, το αποκαλεί σαβάζιο. Αν αυτό είναι παρίας, αν όμως είναι ιερό, αμέσως στο σημείο εκείνο υψώνει ένα ηρώο. Κάθε φορά που περνά πλάι από τις αλυμένες πέτρες στα τρίστρατα, χύνει επάνω τους λάδι από το ελαιοδοχείο και αφού πέσει στα γόνατα και προσκυνήσει, αναχωρεί. Και αν κανένα ποντίκι του φάει το σακί με το πληγούρι, πάει στον εξηγητή και τον ρωτά τι πρέπει να κάνει. Και αν εκείνος του απαντήσει ότι πρέπει να το δώσει στο βυρσοδέψι να το ράψει, αυτός δεν του δίνει σημασία, αλλά φεύγει βιαστικά και προσφέρει θυσία. Είναι ικανός να κάνει συχνά καθαρμούς στο σπίτι του, ισχυριζόμενος ότι τον έχουν μαγέψει με την εκάτη. Αν κράξουν κουκουβάγες, καθώς περπατά, ταράζεται και αφού πει «Η Αθηνά είναι δυνατότερη», μόνο τότε συνεχίζει το δρόμο του. Δεν θέλει ούτε να πατήσει πάνω σε μνήμα, ούτε να πλησιάσει νεκρό ή λεχόνα, αλλά λέει πως είναι προς το συμφέρον του να μην μολύνεται. Την τέταρτη και την έβδομη μέρα κάθε μήνα, προστάζει τους δούλους του σπιτιού να βράσουν κρασί, ενώ ο ίδιος, αφού βγει και αγοράσει μυρτιές, λιβανωτό και γλυκίσματα, επιστρέφει στο σπίτι και στεφανώνει το άγαλμα του ερμαφρόδιτου όλη τη μέρα. Όταν δει κανένα όνειρο, πάει στους ονειροκρίτες, τους μάντις, τους ερμηνευτές του πετάγματος των πουλιών, για να ρωτήσει σε ποιον θεό ή θεά πρέπει να προσευχηθεί. Πηγαίνει στους ιερείς των ορφικών μυστηρίων για να εξαγνιστεί κάθε μήνα μαζί με τη γυναίκα του, αν δεν ευκαιρεί η γυναίκα του, με την παραμάνα και τα παιδιά του. Θα τον έβλεπες ακόμα ανάμεσα σε εκείνους που με επιμέλεια λούζουν για εξαγνισμό το σώμα του στη θάλασσα. Αν ποτέ δει κάποιον στεφανωμένο με σκόρδα να τρώει τις προσφορές στα τρίστρατα, φεύγει και λούζεται από το κεφάλι μέχρι τα πόδια και αφού καλέσει ιέριες,
τις βάζει να τον εξαγνίσουν με σκυλοκρέμιδα ή με ένα σκυλάκι. Αν δει τρελό ή επιληπτικό, ανατριχιάζει και φτύνει τον κόρφο του. Ο μεμψίμυρος. Η μεμψιμυρία είναι ο ανάρμοστος ψόγος για αυτά που σου έχουν δοθεί. Ενώ ο μεμψίμυρος, το είδος του ανθρώπου, ο οποίος λέει σε εκείνον που του φέρνει μερίδα φαγητού σταλμένη από κάποιο φύλλο, μου στέρισε την ευκαιρία να δοκιμάσω τη σούπα και το κρασί με το να μην με καλέσει σε δείπνο. Όταν η ιερωμένη του τον φυλά με πάθος, της λέει: «Αναρωτιέμαι αν πράγματι με αγαπάς με την καρδιά σου». Αγανακτεί με το Δία, όχι γιατί βρέχει, αλλά γιατί έβρεξε με καθυστέρηση. Αν βρει στον δρόμο κανένα πορτοφόλι, λέει: «Ποτέ μου όμως δεν βρήκα θησαυρό». Αν αγοράσει σε φθηνή τιμή κάποιο δούλο, έχοντας παζαρέψει πολύ με τον πολιτή, λέει: «Αναρωτιέμαι αν είναι γερό το εμπόρευμα, τόσο φθηνά που το αγόρασα». Σε εκείνον που του φέρνει την καλή είδηση, απέκτησες γιο, απαντά. Αν προσθέσεις ότι χάθηκε και η μισή περιουσία, θα πεις την αλήθεια. Αν κερδίσει μία δίκη και μάλιστα έχοντας λάβει το σύνολο των ψήφων, κατηγορεί αυτόν που του έγραψε το λόγο ότι παράλειψε πολλά από τα δίκαιά του. Αν οι φίλοι του μαζέψουν για χάρη του ένα ποσό από κοινού και κάποιος του πει «Να είσαι χαρούμενος», αυτός απαντά «Μα πώς, όταν πρέπει και τα χρήματα να επιστρέψω στον καθένα χωριστά και να οφείλω επιπλέον χάρη, γιατί τάχα ευεργετήθηκα». Ο καχύποπτος. Χωρίς αμφιβολία η καχυποψία είναι η υπόνοια που έχει κανείς ότι όλοι τον εξαπατούν. Ενώ ο καχύποπτος, το είδος του ανθρώπου που αφού στείλει το δούλο του να κάνει ψώνια, στέλνει έναν άλλο δούλο για να μάθει πόσα πλήρωσε ο πρώτος. Τα χρήματα του τα κουβαλά ο ίδιος και κάθε 200 μέτρα κάθεται και μετρά πόσα είναι. Ρωτά τη γυναίκα του, ξαπλωμένο στο κρεβάτι, αν έχει κλείσει το χρηματοκιβώτιο, αν έχει σφραγίσει τη σκευοθήκη και αν έχει περαστεί το μάνταλο στην αυλόπορτα. Όμως, ακόμη κι αν εκείνη πει ναι, αυτός ούτως ή άλλως σηκώνεται γυμνός από τα στρώματα, ανάβει ξυπόλυτο στο λιχνάρι και κάνει ένα γύρο για να τα ελέγξει όλα αυτά και με αυτόν τον τρόπο μόλις που καταφέρνει να κοιμηθεί. Από ανθρώπους που του χρωστάν χρήματα, ζητά τους τόκους με συνοδεία μαρτύρων, ώστε να μην μπορούν να αρνηθούν ότι τους ζητήθηκαν τα χρήματα. Είναι ικανός να δώσει το φόρεμά του όχι σε εκείνον τον καθαριστή που κάνει την καλύτερη δουλειά, αλλά σε εκείνον που τυχόν διαθέτει αξιόπιστο εγγυητή. Όταν έρθει κανείς να του ζητήσει ποτήρια, το πιθανότερο είναι να μην του τα δώσει. Αν όμως πρόκειται για κάποιον οικείο του ή για κάποιον συγγενή, θα τα δώσει, αφού κάνει τα πάντα. Εκτός από το να δοκιμάσει στη φωτιά τη σύσταση των ποτηριών και να ζυγίσει το βάρος τους και αφού κοντέψει να λάβει ακόμη και εγγυητή. Το δούλο ο οποίος τον συνοδεύει τον διατάζει να μην βαδίζει πίσω του αλλά μπροστά του για να τον προσέχει μήπως και αποδράσει στην πορεία. Σε εκείνους που αγόρασαν κάτι από αυτόν και του λένε «Υπολόγισε το ποσό και σημείωσέ το στο λογαριασμό μου, δεν ευκαιρώ προς το παρόν». Απαντά «Μην νοιάζεσαι, γιατί εγώ θα σε συνοδεύσω μέχρι να ευκαιρίσεις». Ο αποκρουστικός. Αποκρουστικότητα είναι η παραμέληση του σώματος που προκαλεί δυσαρέσκεια, ενώ ο αποκρουστικός το είδος του ανθρώπου που κυκλοφορεί έχοντας ψωρίαση και αλφισμό και μεγάλα νύχια και μάλιστα ισχυρίζεται ότι όλα αυτά είναι αρρώστιες που τις κληρονόμησε, γιατί τις έχουν και ο πατέρας του και ο παππούς του, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολο να εισχωρήσει νόθο παιδί στην οικογένειά τους. Χωρίς αμφιβολία είναι ικανός, ενώ έχει πληγές στις κνήμες και χτυπήματα στα δάχτυλα, να μην τα θεραπεύει, αλλά να τα αφήνει να επιδεινώνονται. Τα δόντια του είναι μαύρα και φαγωμένα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορείς να του κάνεις εύκολα συντροφιά και να είναι αειδιαστικός και ούτω καθεξής. Ενώ τρώει, σκουπίζει τη μύτη του, ξύνεται την ώρα που κάνει θυσία, μιλά και φτύνει από το στόμα του, πίνει και ρεύεται, κοιμάται με τη γυναίκα του στο κρεβάτι άπλητος. Επειδή χρησιμοποιεί χαλασμένο λάδι στα λουτρά, βρωμά. Βγαίνει και πάει στην αγορά, φορώντας χιτόνα χοντρό και ρίχνοντας από πάνω ημάτιο, εξαιρετικά λεπτό και γεμάτο κοιλίδες. Όταν η μητέρα του επιστρέφει στο σπίτι από τον ιονοσκόπο, αυτός βλασφημεί. Όταν οι άλλοι προσεύχονται και κάνουν σπονδί στους θεούς, αυτός ρίχνει το ποτήρι του και γελά σαν να έκανε κάποια εξυπνάδα. Όταν ακούει παράσταση αυλού,
Μόνος αυτός από όλους χτυπάει παλαμάκια και τετερίζει συνοδευτικά και επιτιμά την αυλητρίδα που σταμάτησε να παίζει τόσο σύντομα. Όταν θέλει να φτύσει, φτύνει πάνω από το τραπέζι και πετυχαίνει τον νοχό. Ο χοντράνθρωπος. Η χοντροκοπιά, για να δώσουμε ένα περιληπτικό ορισμό, είναι συμπεριφορά που προξενεί λύπη, δίχως όμως βλάβη. Ενώ ο χοντράνθρωπος, το είδος του ανθρώπου που εισβάλλει στο σπίτι και σηκώνει κάποιον, ο οποίος μόλις έπεσε για ύπνο, για να του μιλήσει. Καθυστερεί ανθρώπους που ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στη θάλασσα. Ζητά από τους επισκέπτες του να τον περιμένουν μέχρι να κάνει τον περίπατό του. Παίρνει το παιδί του από την ταντά και το ταΐζει φαγητό που μάζεσε ο ίδιος. Του μιλά χαϊδευτικά, κάνοντας θορύβους με τα χείλη του και αποκαλώντας το κατεργαράκο του μπαμπά του. Την ώρα που τρώει, διηγείται ότι ήπιε αλεύωρο που τον καθάρισε και από πάνω και από κάτω. Είναι ικανός να ρωτήσει μπροστά στους δούλους του: «Πες μου, μαμά, ποια μέρα ήταν που κυλοπονούσες και με γέννησες?» Λέγε τον εαυτό του ότι είναι γλυκός και αειδιαστικός άνθρωπος ταυτόχρονα και ότι είναι δύσκολο να βρεις κάποιον άνθρωπο που να μην έχει και τις δύο αυτές οι ιδιότητες μαζί. Λέει ακόμη ότι το σπίτι του διαθέτει μία δεξαμενή με κρύο νερό και κήπο, με πολλά και τρυφερά λαχανικά και μάγειρα που ετοιμάζει καλό φαγητό. Ότι η οικία του είναι πανδοχείο, γιατί είναι πάντα γεμάτη. Ότι οι φίλοι του είναι σαν το τρίπιο πιθάρι, γιατί όσο και να τους ευεργετεί, δεν μπορεί να τους χορτάσει. Όταν έχει φιλοξενούμενους, δείχνει στον ομοτράπεζό του πόσο εντυπωσιακός είναι ο παράσιτός του. Την ώρα του πιωτού, λέει ενθαρρυντικά ότι η διασκέδαση των καλεσμένων έχει κανονιστεί και ότι αν διατάξουν, ο δούλος θα πάει αμέσως να τη φέρει από τον πορνοβοσκό, ώστε όλοι μας να την ακούσουμε να παίζει τον αυλό και να εφρανθούμε.